μίλησες. Ό,τι κι αν συγκρίθηκες, πιο πάνω ήσουν. Πάνω ρε παιδιά, θέλω μια γερή υποδοχή με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Ας σταματήσει το χειροκρότημα, μιας και αυτή τη μεγάλη στιγμή πρέπει εγώ να ανακοινώσω ποια είναι η συνδρομήτρια της χρονιάς που πέρασε το 2019 και να δείξω το μεγάλο δώρο που θα της δώσω. Ένα δώρο για να με θυμάται, ένα δώρο που εκφράζω πραγματικά το ευχαριστώ μου μέσα από την ψυχή μου και νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη. Και επειδή νιώθω ευγνωμοσύνη, θέλω να ανακοινώσω ότι η συνδρομήτρια της χρονιάς είναι η... Ξέρω ότι κάποιες θα μου πείτε ότι καταλάβατε ποια είναι. Εσείς οι μαντεψιάρες, λοιπόν θα σας αφήσω λίγο σε αγωνία. Διότι θα κατέβει, όχι μην κατέβει ακόμα η κάμερα για να δείξω τα καταπληκτικά βραβεία που έχω να δώσω και δεν θα είναι μόνο ένα, διότι ποδαρικό στο κανάλι μας, ξέρετε ποια φίλη μου έκανε με το πρώτο της μήνυμα. Η πολύ αγαπημένη αληθινή μου φίλη η Λιάνα από την Μυτιλίνη. Ναι, από την Παγιούδα. Κατευθείαν μου έστειλε μήνυμα. Ήταν το πρώτο μήνυμα που διάβασε ο Αντώνης Κούκεν. Περίμενα εκεί, είχα στήσει καραούλη να δω ποιος ή ποια θα στείλει το πρώτο μήνυμα για να δώσω το δώρο του Άι Βασίλη και η Λιάνα τσαπ έστειλε λοιπόν και μου ευχήθηκε. Και εκτός από τη Λιάνα υπάρχει και μία άλλη φίλη που η δημιουργικότητά της χρήζει επιβράβευσης. Ναι, η Δήμητρα Τσαγκόγιωργα. Πλέον το έχω μάθει και το λέω, μιλάμε, πω πω βγαίνει αβίαστα. Και αυτό που με κροϊδεύετε μερικές φορές εσείς οι συνεργάτες, και με κροϊδεύουν και κάποιοι όταν στο κανάλι μου, γιατί είναι το πιο λαλιά μου, την αγαπώ πάρα πολύ και τον Κόζακα, θα το λέω Κόζακα, και τα κρασά θα τα λέω κρασά. Δήμητρα, όπως αγαπώ. Πάμε λοιπόν στην κάμερα να σας δείξω τα μεγάλα δώρα, να ξετρελαθείτε και να δείτε πόσο τυχερές είναι οι φίλες. Σας κατέβω στην κάμερα. Αυτά λοιπόν είναι τα μεγάλα δώρα. Το πρώτο λοιπόν δωράκι για το ποδαρικό το πάρει η φίλη μου Λιάνα και θα τη στείλω γλυκά ξινά ζελιδάκια με γεύσεις φρούτων για τη φίλη μου τη Λιάνα. Λιάνα μου, θα τα ευχαριστηθείς. Είναι τα πιο ωραία ζελιδάκια που έχεις φάει. Θα σε παρακαλέσω, δεν ξέρω, πρέπει να είναι γύρω στα 12, να τρως με αυτό που λένε καθ' οικονομία, δηλαδή ένα ζελιδάκι κάθε μήνα και να το βαφτίζεις το ζελιδάκι Γενάρης γλουπ τον άλλο μήνα να πας το άλλο. Μιλάμε. Μετά συνεχίζουμε. Αφήνω το δώρο της Γιάννας. Εδώ είναι τα ίδια ζελιδάκια. Να σου πω, Δήμητρα Τσαγκόγιωργα, ότι με κούρασε πάρα πολύ να βρω τα ίδια ζελιδάκια, διότι βρισκόταν σε έλλειψη. Δεν υπήρχε παιδάκι που αυτά τα ζελιδάκια να μην τα έχει αρπάξει. Και δεν υπήρχαν στα ραφιά, υπήρχε ένα μόνο. Και λέω, εγώ θέλω και δεύτερο, γιατί πρέπει να στείλω και δεύτερο βραβείο. Συνδύμεται την Τζαγκόγιωργα. Και μου είπε η κυρία, περίμενε λίγο, μου λέει Αντώνη, επειδή είσαι και γνωστός, σε βλέπω και στο κανάλι σου, θα τηλεφωνήσω, λέει, στα κεντρικά. Τηλεφώνησε στα κεντρικά και ρώτησε, υπάρχουν άλλα ζελιδάκια. Λέει η κοπέλα, θα στείλουμε τέλος πάντων το Μάκι να πάει να ψάξει στις αποθήκες. Πήγε στις αποθήκες, έψαξε ο Μάκης και βρήκε σε ένα κουτάκι, εκεί που το είχαν πάρει, που ήταν για την ανακύκλωση τα κουτιά, ένα ξεχασμένο ζελιδάκι. Και το έφερε πάνω και μου λέει, Αντώνης, πολύ τυχερός. Βρέθηκε και δεύτερο. Και πήδηξε από τη χαρά μου. Να το χαρείς, εντάξει, και να μοιραστείς και μερικά από τα ζελιδάκια με ανθρώπους που αγαπάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δημιουργικότητά σου, για όλα κάνεις, λύνεις, λύνεις. Και το μεγάλο δώρο, αυτό το διαφορετικό δώρο, το ξεχωριστό, είναι για τη μία και μοναδική, την πολύ αγαπημένη μου, αληθινή μου φίλη, τη Δέσποινα Τζαούση. Η Δέσποινα Τζαούση, ρε παιδί μου, πώς να πω, είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας του καναλιού μου. Δηλαδή, φτιάχνω εγώ μια συνταγή,
Φτιάχνει κατευθείαν τη συνταγή η Δέσποινα. Κάνω εγώ μια πιο δύσκολη συνταγή για να τη δυσκολέψω. Πάω στον ύπο. Πάει στον ύπο η Δέσποινα και μαγειρεύει. Παίρνει την κατσαρόλα εκεί πέρα και χτυπάει και μαγειρεύει. Μετά ανεβαίνω εγώ στους κρίκους και κάνω τη συνταγή. Ανεβαίνει στους κρίκους και φτιάχνει και τη συνταγή η Δέσποινα. Και μου στέλνει φωτογραφίες. Άσε για αυτή τη σοκολατόπιτα που ξετρελαθήκαμε. Αλλά Δεσποινούλα μου, εγώ θα σου στείλω λοιπόν αυτά τα γλυκά ζελεδάκια με γεύσεις φρούτων. Και πρόσεξε γιατί εσύ σε σχέση με τις άλλες δύο είσαι συνδρομήτρια της χρονιάς και παίρνεις αυτά τα γλυκά ζελεδάκια όχι με χυμό φρούτο, πολλούς χυμούς φρούτων. Άρα είσαι πολύ τυχερή. Θα τρως ένα ζελεδάκι και θα τρως ζελεδάκι με χυμό ακτινίδιο. Θα τρως το άλλο ζελεδάκι και θα τρως με χυμό πορτοκάλι. Θα τρως ένα άλλο ζελεδάκι και θα είναι από χυμό μπανάνα. Μιλάμε! Είσαι τόσο τυχερή, κουκλίτσα μου! Τόσο τυχερή! Σε ευχαριστώ που με στήριξες όλη τη χρονιά. Σε ευχαριστώ που φτιάχνεις τις συνταγές μου. Σε ευχαριστώ που αποδεικνύεις ότι αγαπάς τις συνταγές μου και μου στέλνεις φωτογραφικό υλικό. Που μου στέλνεις επίσης δικές σου συνταγές για να φτιάξω εγώ. Πολύ σημαντικό, βρε παιδιά. Σας δίνω κι εγώ συνταγές, αλλά πιστέψτε με, θα ήθελα πολύ να μου στέλνετε κι εσείς τις δικές σας συνταγές για να τις φτιάχνω, αλλά να είναι δοκιμασμένες. Δηλαδή μου στείλε η Δέσποινα συνταγές και έφτιαξα τη σοκολατόπιτα και δεν έχω ξαναφάει καλύτερα σοκολατόπιτα. Θα τη βρείτε στο κανάλι μας. Δεσποινούλα μου, να χαίρεσαι λοιπόν το πρώτο βραβείο. Είσαι συνδρομήτρια της χρονιάς του 2019. Να ξέρετε, κορίτσα μου, να σας το πω και τρικαλινό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω αυτά τα δωράκια. Κουράστηκα υπερβολικά. Ξοδεύτηκα αρκετά, μπορώ να πω, αλλά τα κατάφερα και χαλάλι σας. Φιλή στη μούρη, άντε και του χρόνου.